Τίου για γέλια και για κλάματα. Πάμε στην Ελεύθερη Ώρα που κυκλοφορεί με τίτλο «Ιδού το νέο εκτελεστικό απόσπασμα» και στην εφημερίδα «Η Αυγή» δίνουν όρκο στο μνημείο. 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα η ορκομασία της κυβέρνησης. Αντεπίθεση ξεσηκωμός με το όπλο της πάλης και της ψήφους στο ριζοσπάστη είναι το πρώτο θέμα. Θα γυρίσω την εστία για να διαβάσουμε τον τίτλο. Μεταμεσονύκτιος ανασχηματισμός δείχνει προχειρότητα και έλλειψη σοβαρότητας, λέει το φίλο στον υποτιτλό του. Να δούμε τη βραδινή. Νικτόρ ανασχηματισμός και στην εφημερίδα Δέσμευτος. Ανασχηματισμός με διαρροές. Θρίλερ, ο πρωθυπουργός έψαχνε για υφυπουργούς. Η Εσπρέσο, η αλήθεια για την έκπληξη της Μενεγάκη, η Ελένη, ο Ματέο και αυτά τα σενάρια για τον καφέ. Κλείνουμε και το μεσημέρι αυτά εδώ μεταξύ. Δεν έχεις αγωνία μέχρι το βράδυ. Ναι. Ξέρεις περίπου τι σοβαρά γίνεται. Σοβαρά θέματα. Οικογενειακός ανασχηματισμός αυτός. Οικογενειακός. Και στη Μετρό τα άλλαξε όλα ο Πρωθυπουργός. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Μετρό. Λοιπόν, αμέσως θα βάλω στην τελευταία, κρατώ και βάζω και την Καθημερινή για να δούμε τώρα πώς έκλεισαν και οι συνάδελφοι το φύλλο. Τι τίτλο βάλανε. Ανασχηματισμός με πρόσωπα κλειδιά, με τα μεσονύκτιες αλλαγές με έμφαση πόλεν η κυβέρνηση. 12 επιπλέον μέλη στο νέο σχήμα. Ναι. Πολύ μεγάλο είναι αυτό το νέο σχήμα. Πολύ μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, συνιστά και μια παραδοχή ευθεία λανθασμένων επιλογών που έγιναν όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας ο κύριος Παπανδρέου. Δηλαδή, κατήργησε τότε το Υπουργείο Ναυτιλίας, συγχώνευσε, το συγχώνευσε στις αρμοδιότητες της κυρίας Λούκας Κατσέλης. Τώρα το ξανακάνει, του αλλάζει το όνομα. Καλά, αυτό είναι η συνήθις πρακτική. Αλλάζουμε το όνομα, αλλά αυτό επανασυστήνει. Αυτό είναι όμως μια αποδοχή επανέρχεται... ότι τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε σε αρχικό είναι προφανές. Και ότι πολλά πρόσωπα απέτυχαν στους τομείς που άλλα θέλουν να τους δοκιμάσει και πάλι και σε άλλα πρόσωπα. Ναι, αλλά δεν απέτυχαν, αλλά. Δεν φεύγουν από την κυβέρνηση. Ναι, θέλω να του δοκιμάσει άλλου τομεί, αυτό λέω. Τώρα δηλαδή, αυτό είχαμε την αίσθηση στα προηγούμενα 20 χρόνια. Λέει ότι η κυβέρνηση με κάτω από 40 δεν δουλεύει. Αυτή είναι η άποψή του. Παλιός τέλεχος του Πασόκ. Παλιός τέλεχος του Πασόκ. Και πρέπει, αν δούμε λίγο και το πώς λειτουργεί και η διοίκηση, ουσιαστικά οι υφυπουργοί θα λειτουργούν ως γενικοί γραμματείς και διευθυντές. Λοιπόν, οι αναπληρωτές όμως, οι αναπληρωτές με τους υπουργούς, πόσο εύκολο θα είναι να μπορέσουν να συνεργαστούν. Να βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και να δούμε ποια προβλήματα εντοπίζαμε στον προηγούμενο σχηματισμό της κυβέρνησης. Στο προηγούμενο σχήμα της κυβέρνησης. Δηλαδή, την κακή συνεννόηση και τον κακό συντονισμό μεταξύ των μελών. Πώς αυτό λύνεται τώρα? Υποτίθεται με την αναβάθμιση του κυρίου Ραγκούση που θα αναλάβει να εκπονήσει, θα μετονομαστεί το Υπουργείο του, να δούμε πώς, σε προεδρίας λένε οι περισσότεροι, να εκπονεί στρατηγική και επικοινωνιακή διαχείριση και πολιτική διαχείριση όλου του κυβερνητικού έργου. Πρακτικά αυτό, για να το καταλάβουμε, σημαίνει έχουμε θέμα σήμερα ανάπτυξη. Εμφανίζεται ο κύριος Ραγκούσης, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Ξοχοίδης, κυρία Μπυρμπίλη, ο κύριος Ρέπας ενδεχομένως και κάνουν ένα κύκλο υπουργείων. Συντονίζονται μεταξύ τους ουσιαστικά. Είναι ένα πιο ευέλικτο πράγμα. Και γιατί αυτό δεν θα μπορούσε πριν? Δεν ξέρω. Γιατί είχε κάποιο πρόβλημα στη συνεννόηση νωρίτερα. Δεν μπορεί να το ξέρει κανένας αυτό. Αλλά το έχει παραδεχθεί. Ένα θέμα. Το έχει παραδεχθεί και ο Πρωθυπουργός αυτό. Ναι. Όχι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Από τα χαρτιά στην πράξη υπάρχει μια τεράστια απόσταση που θα πρέπει να καλυφθεί. Παράγραφος δεύτερη που βάζω εγώ στο τραπέζι. Έχουμε αναπληρωτές υπουργούς σε αρκετά υπουργεία. Αυτή η διαρχία πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά? Διότι έχουμε φαινόμενα του παρελθόντος, του πολύ πρόσφατου παρελθόντος, που δείχνει μεγάλες διαφωνίες. Έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, για παράδειγμα, πώς θα συνεργαστεί η κυρία Διαμαντοπούλη με την κυρία Φωφηγέννη μετά που εκλέγονται και οι ίδιοι. Το πιο ενδιαφέρον και στην δίδυμα. Ίδια εκλογική περιφέρεια. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Μακάρι να πετύχει, βέβαια, γιατί ο χρόνος τρέχει και τα προβλήματα είναι εκρηκτικά, αλλά δεν είναι εύκολο. Ας πούμε, ο κ. Κιτρής ξέρουμε τι έχει, ξέρουμε τις αρμοδιότητές του. Έχει τα μέσα. Πώς θα περπατήσει. Είναι πιο ξεκάθαρα. Πώς θα περπατήσει, ας πούμε, ο κ. Κουτρουμάντης με την κυρία Κατσέλη σε ένα κρίσιμο Υπουργείο που αφορά και το μνημόνιο και την Τρόικα και όλα. Και σε όλα αυτά τώρα να βάλουμε και άλλη μία παράμετρο, την παράμετρο χρόνος. Ήδη έχουν περάσει 11 μήνες. Ο χρόνος είναι εχθρός μας, διότι έχουμε και το χρονόμετρο που κρατά στα χέρια της η Τρόικα και μας πιέζει για έργα. Πότε θα προλάβουν να ενημερωθούν για το αντικείμενό τους και στη συνέχεια να. Προχωρήσουν και στην παραγωγή έργου. Γι' αυτό δεν μπήκαν και πολλοί καινούργιοι υπουργοί. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι απορίας άξιων πως κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι σε 11 μήνες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν πολύ βασικά κομμάτια στον τομέα ευθύνης τους, γιατί τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να το ξαναδοκιμάσουν σε έναν άλλο κρίσιμο τομέα, όταν πράγματι η παράμετρος του χρόνου είναι η πλέον κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Αυτό
είναι λίγο αξιοπερίεργο και αξιομνημόνευτο, νομίζω. Μάλιστα. Και να λοιπόν, πούμε, να πω και, και να, ο κύριος Λοβέρδος εξελίσσεται στο άνθρωπο των ειδικών. Γιατί λέμε για ισχυροποίηση Ραγκούση. Πριν πάμε σε πρόσωπα ένα-ένα. Θέλω να μου επιτρέψεις να καλημερίσω όσους ανοίξαν τώρα την τηλεόρασή τους, αφού είχαν κοιμηθεί χθες νωρίτερα από τη 1:30 το βράδυ, άρα δεν έχουν εικόνα του ανασχηματισμού, δεν ξέρουν ποιος ανέλαβε τι, ποιος έφυγε από την κυβέρνηση, ποιος έμεινε. Θα βλέπετε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας να περνούν κάρτες με τα υπουργεία τα καινούργια και τα πρόσωπα βεβαίως που τα στελεχώνουν, αλλά και